Θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Από εδώ και πέρα θα πάει και... με το τζάκετ. Σήμερα σύντορη. Λοιπόν η επόμενη δοκιμασία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο, σε λίγες μέρες, με συγχωρείτε, θα έχουμε εδώ έναν σεφ που έχει πάρει 2 αστέρια Μισελέν. Έλληνα, έτσι δεν είναι? Όχι Έλληνα, ξένας. Αλλά θα μας μιλήσει για το ελληνικό Master Chef. Να ρωτήσω και θα μας μαγειρέψει εδώ στο πλατό. Να ρωτήσω κάτι, Θέμη. Υπάρχει Έλληνας με 2 αστέρια Μισελέν? Δεν ξέρουμε. Λίγο δύσκολο. Βέβαια, αυτά είναι πολύ δύσκολα που λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε μια μεγάλη αποκάλυψη, ναι, κορίτσια, ναι, μου. Έχουμε μια μεγάλη αποκάλυψη και μάλιστα θα το δούμε στο, λογικά στο σημερινό επεισόδιο, γιατί αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Σήμερα, λοιπόν, Μανώλης και Σπυριδούλα καλούνται να κάνουν ένα δικό τους μενού 6 πιάτων. Mm-hmm. Να τους δούμε δηλαδή να μαγειρέψουν 6 πιάτα, wow, κάνοντας ένα ολοκληρωμένο μενού. Τι γίνεται όμως? Συμβαίνει κάτι απρόοπτο στη σημερινή δοκιμασία. Ένας από τους 2 παίκτες δεν καταφέρνει να παραδώσει πιάτο. Αυτό λένε οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, ότι ένας από τους 2 παίκτες δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία. Άρα δεν παραδίδει και τα 2 αστέρια Μισελέν, το σέλνο νομίζω είναι 6 πιάτα, τα 8. Κοίταξε, χτες δεν κάνανε 6, σήμερα θα κάνουν 6, δικό τους μενού όμως. Σήμερα θα κάνουν δικό τους μενού. Δεν παραδίδει και τα 6 πιάτα. Όχι και τα 6 πιάτα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ένα είναι σίγουρο, υπάρχει πιθανότητα να μην ολοκληρώσει 2 με 3 πιάτα. Μεγάλη πιθανότητα. Υπάρχουν λοιπόν, μιλάμε για τον τελικό, μια ανάσα πριν τον τελικό, μιλάμε για δοκιμασία του τελικού. Και αποκλειστικά λέμε εδώ ότι ένας από τους 2 φιναλίστ σήμερα στη δοκιμασία δεν θα παραδώσει πιάτα. Άρα δεν ολοκληρώνει 2 με 3 πιάτα. Αυτός ο παίκτης, ναι, σε αυτόν τον παίκτη μάλλον θα του στοιχήσει αυτή η αστοχία. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Θα του στοιχήσει σίγουρα η αστοχία όμως. Να πούμε ότι είναι φαβορί για τη θέση αυτός ο παίκτης. Αυτό όμως που κάνει... Μανώλης, ναι, κοίταξε, μπορεί να πει είναι και ο Μανώλης, να το πει και έτσι. Μπορεί να είναι και ο Μανώλης. Είτε το καλέ, ο Μανώλης δεν είναι. Ο Μανώλης, λοιπόν, σήμερα τις πληροφορίες μας δεν ολοκληρώνει 2 με 3 πιάτα. Αυτό τι σημαίνει όμως, να το αναλύσουμε λιγάκι. Τα υπόλοιπα πιάτα τα οποία θα παραδώσει είναι καλά βαθμολογικά. Δηλαδή κάνει 3, λέμε εμείς τώρα έτσι, δεν έχει πολύ σημασία, καλά πιάτα. Ένα μενού που συμπεριλαμβάνει 6 πιάτα. Ναι. Είναι μισή δοκιμασία. Μισό μενού. Ναι. Ναι. Οι πληροφορίες μας πάντως λένε ότι αυτό θα επηρεάσει τη βαθμολογία, όχι όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καλά, γιατί δηλαδή, ίσως τα 3 αναλυτικά για ακόμα μια φορά. Όπως και με το μύδι, δηλαδή που το αναδείξαμε στο γιατί όμως, γιατί ο τελικός συμπεριλαμβάνει ακόμα 2 δοκιμασίες που αποκλειστικά θα αναφέρουμε εδώ ότι θα κληθούν οι 2 παίκτες να αντιγράψουν 2 πιάτα του σεφ που θα έρθει από τη Γαλλία, του κυρίου Φίλιππου Χρονόπουλου. Οπότε εκεί θα παίξει, μάλιστα, πολύ σημαντικό βαθμό και επίσης θα κληθούν, όπως λένε οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, να φτιάξουν ένα γλυκό το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Στο γλυκό βλέπουμε να δυσκολεύεται λίγο περισσότερο η Σπυριδούλα. Αλλά, λέω αλλά, μεγάλο και κρατήστε το. Φέτος το παιχνίδι μας λένε και λέμε, παίζεται λίγο αλλιώς. Το λέω λίγο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, χάρη κερδίζει. Ναι, χάρη κερδίζει, κάπως έτσι είναι. Το παιχνίδι λοιπόν παίζεται λίγο αλλιώς. Οπότε, ή θα θελήσει η παραγωγή να ακολουθήσει τα πρότυπα του εξωτερικού, που εκεί έχουμε δει να υπάρχει Ελληνίδα Master Chef. Στην Βρετανία βγήκε η πρώτη, ναι, πρώτη, είναι μια Master Chef γυναίκα, όπου είναι και Ελληνίδα κιόλας. Οπότε, αν ακολουθηθεί αυτό το πρότυπο, σίγουρα θα προσπαθήσουν να επιλέξουν να βγει η Σπυριδούλα. Οπότε, τυχαία δεν λέει από την αρχή ότι εγώ θα είμαι η πρώτη Ελληνίδα Master Chef. Ναι. Δεν είναι η πρώτη, βέβαια, είναι και η Βρετανίδα που βγήκε. Ή θα πάει με τον Μανώλη. Είπε, δεν είπε, ναι, Ελληνίδα. Ναι. Ναι. Σωστά, φάνη πρώτη. Ναι, έχει, είναι Ελληνίδα η Βρετανίδα. Μιλάει και ελληνικά. Παϊδάκια και μαγείρεψε και δοξάστηκε. Ναι. Από εκεί και πέρα, ή θα βγει ο Μανώλης, ο οποίος Μανώλης... Παϊδάκια μαγείρεψε και δοξάστηκε, αλήθεια. Ή θα βγει ο Μανώλης, που είναι περισσότερο αγαπητός στο κοινό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν έχουμε την πρώτη Ελληνίδα Master τη Σπυριδούλα, θα υπάρξει πλήθος αντιδράσεων από τον κόσμο. Παιδιά, δεν μπορεί να μην το λάβουν υπόψη τους. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να μην το λάβουν για το Χρήστο. Παίρνουν και κάνουν καταγγελίες, έχει γίνει χαμός. Εντάξει, παιδιά, πάντως ο Χρήστος σίγουρα είναι φαξιοποιηθεί. Και τηλεοπτικά και εξαιρετικό. Είναι και φοβερή παρουσία. Μπορεί να μην πήρε τις 5.000 ευρώ, όμως έχει κερδίσει σε άλλα πάρα πολλά. Και πιστεύω ότι παίζει ρόλο αυτό που είπατε, κορίτσια. Δηλαδή σίγουρα επηρεάζονται και οι τρεις κριτές και ο γκέστο εκάστοτε από το ποιο είναι πιο δημοφιλής. Συγγνώμη, είπε το γλυκό δεν τα πετυχαίνει πολύ. Το γλυκό η Σπυριδούλα δεν τα πετυχαίνει. Ένα πολύ γνωστό σεφ, δεν θέλω να πω το όνομά του, ότι οι καλύτεροι πάστρι σεφ που κάνουν γλυκά δεν είναι γυναίκες. Πολύ δύσκολα θα δει γυναίκα. Είναι άντρες. Είναι άντρες. Πάντως το συγκεκριμένο γλυκό, παιδιά. Κάτι δεν ξέρω. Φυσικά η σαχαροπλαστική με την μαγειρική δεν έχει καμία σχέση. Πάντως η δοκιμασία του τελικού είναι πολύ δύσκολη. Είναι ακρίβεια μαθηματικά και είναι μεγάλη. Το κομμάτι του γλυκού θέλω να σα πω πω έχει συζητηθεί πάρα πολύ και θα το συζητήσουμε και εμεί με τον τελικό. Γιατί είναι ένα γλυκό που δυσκόλεψε εξαιρετικά πολύ και τους 2 παίκτες.
Δεν γνωρίζω ακριβώς τώρα το γλυκό. Σοκολάτα, κρέμα. Θα το μάθω. Είναι κάτι πολύ πλοκό σίγουρα. Δεν είναι κάτι απλό. Ναι. Θα το μάθω. Αλλά από την άλλη, εδώ έχουμε το Μανώλη που δεν θα καταφέρει να παρουσιάσει τρία πιάτα. Δηλαδή δεν παρουσιάσει τρία πιάτα, δύσκολο να βγει. Τρία, ξέρει τώρα σχετικά. Δύο, να μην είναι κλειωμένα τα πιάτα. Από την άλλη, μπορεί να σου λέει ότι η Σπυριδούλα μας παρέδωσε έξι πιάτα. Αλλά να μην ήταν σωστά. Να μην είναι σωστά. Ενώ άλλο τρία. Κακού βαθμού. Μια ερώτηση να διευκρινίσουμε κάτι. Έχουν χρόνο για όλα αυτά. Σίγουρα χθε είχαν δύο ώρε, α πούμε. Δύο ώρε είχαν χθε. Σήμερα είναι σίγουρα διαφορετικό. Ωραία. Ναι. Με τηλεοπτικά θα συνεχίσουμε και η Έλενα συνάντησε.